Ένα μυστήριο άνευ προηγουμένου ξετυλίγεται ώρα με την ώρα, ενώ οι παραλίες στο βόρειο μέτωπο της Ανατολικής Κρήτης γεμίζουν από σύριγγες ινσουλίνης. Γράφουν απάνω ινσουλίνη. Εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες, λουόμενοι και περιπατητές πέφτουν πάνω στις σύριγγες. Εικόνα που προκαλεί πανικό και αναστάτωση υπό το φόβο να είναι χρησιμοποιημένες. Ιδίως στις περιπτώσεις που εντοπίζονται μισοθαμένες στην άμμο χωρίς προστατευτικό καπάκι, με κίνδυνο να καρφώσουν στα πόδια είτε το σώμα των λουωμένων. Αντίκρισε ένα θέαμα αρκετά σοκαριστικό. Ήταν η παραλία γεμάτο σύριγγες. Και μάλιστα χρησιμοποιημένες. Πολίτες που εντόπισαν σύριγγες στις παραλίες του Καρτερού και του Αρίνα εξέφρασαν το φόβο ότι η περιοχή εξελίσσεται σε στέκη τοξικομανών. Όμως οι σύριγγες που ξεβράζονται κατά εκατοντάδες στην παραλία της Παχιάς Άμμου έδωσαν άλλη τροπή στις υποθέσεις που εξετάζουν οι αρχές. Εδώ και περίπου 20 μέρες, κάτοικοι και επαγγελματίες στην Παχιά Άμμο έχουν περισυλλέξει πάνω από 1.000 σύριγγες ινσουλίνης. Ενώ αν υπολογιστούν και αυτές που έχουν εκβραστεί σε μη προσβάσιμα σημεία, υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 2.000. Κάθε μέρα λοιπόν προσπαθούμε με τους εργάτες, τον εργάτη και εγώ μαζί προσωπικά πρωί βράδυ και έχουμε μαζέψει πάρα πολλές. Υπολογίζω ότι είναι πάνω από 1.500. Πάω το πρωί, καθαρίζομαι, μετά το βράδυ έχει πάλι. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, μιλώντας στην Κρήτη TV, αποκαλύπτει το ενδεχόμενο που σπέβδουν να εξετάσουν οι αρχές σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου. Οι σύριγγες αυτές όντως χρησιμοποιούνται και από τοξικομανείς και δεν αποκλείεται να ήταν μαζί με κάποιο φορτίο ηρωίνης, το οποίο κάποιος πέταξε στη θάλασσα υπό τον κίνδυνο να αποκαλυφθεί μεταφορά του ναρκοφορτίου. Κάνει εντύπωση ο τύπος της σύριγγας, που κακά τα ψέματα είναι οι σύριγγες που χρησιμοποιούνται σε ανθρώπους που κάνουν ενδοφλέβεια χρήση ναρκωτικών. Mm-hmm. Τέτοιες σύριγγες χρησιμοποιούν του ενός κυβικού εκατοστού, της ινσουλίνης της λεγόμενης. Υπάρχει δηλαδή μια πιθανότητα κάποιος να έχει κάποιο φορτίο μεταξύ των οποίων και ναρκωτικά ή και κάτι άλλο και να αναγκάστηκε να το απορρίψει στη θάλασσα. Αυτό δεν το γνωρίζουμε, γι' αυτό και είναι καλό να ενημερωθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες, το λιμενικό δηλαδή, για να συνδυαστούν οι πληροφορίες ενδεχομένως από άλλες περιοχές της χώρας. Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν παράλληλα και τις διελεύσεις εμπορικών πλοίων υπό το ενδεχόμενο φορτίο με υγειονομικό υλικό να έπεσε στη θάλασσα. Εχθεσινές αυτές. Αλλά το κακό είναι ότι έχει ένα προστατευτικό καπάκι μπροστά, το οποίο άμα φύγει αυτό είναι επικίνδυνο. Έχει τη βελόνα δηλαδή. Μάλιστα. Οπότε έχω πει και στις μαμάδες όσοι πάνε στην παραλία να προσέχουν. Ο κύριος Λουμπούνης διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς οι σύριγγες δεν είναι χρησιμοποιημένες. Όμως ο κίνδυνος τραυματισμού είναι σοβαρός και ο ίδιος συνιστά προσοχή, ιδίως στην εποπτεία των μικρών παιδιών που παίζουν στην άμμο. Αυτό που είναι βέβαιο και μπορώ να διαβεβαιώσω πάντως στον κόσμο είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. Με την έννοια ότι οποιοδήποτε αντικείμενο που είναι τόσο διάστημα μέσα στη θάλασσα δεν μπορεί να είναι μολυσματικό ή να μεταδώσει κάτι σε άνθρωπο που μπορεί να πέσει στα χέρια του. Το μόνο πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει είναι ο μικροτραυματισμός. Αν αυτή δεν είναι ορατή, θα μένει μες στην άμμο ενδεχομένως και δεν μπορεί να τη βρει κάποιος και μικροτραυματιστεί στα χέρια ή στα πόδια.